Τέσσερα πράγματα στη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας σου. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, design. Το design παίζει καθοριστικό ρόλο. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι ιστοσελίδες οι οποίες έχουν ένα ελκυστικό και πιστικό design, δηλαδή ο σχεδιασμός του site, είτε είναι WordPress είτε είναι κάποια άλλη πλατφόρμα, εμείς τα φτιάχνουμε όλα πάνω στο WordPress και για SEO σκοπούς, είναι καθοριστικό και για τον πελάτη. Δεν αρκεί να αρέσει μόνο σε εμάς, πρέπει να είναι ελκυστικό και για τους υποψήφιους πελάτες μας. Εάν δεν δώσεις βάση εκεί και ψάχνεις πολύ φθηνές προσφορές με πράγματα τα οποία είναι τιματζίδικα, τότε έχεις δώσει πρώτον τζάμπα λεφτά, κι ας είναι λίγα, θα χρειαστείς ανακατασκευή του site, είναι δεδομένο αυτό, και τρίτον το πιο βασικό, δεν θα πουλάς. Δεύτερον, ευκολία στην πλοήγηση. Πρέπει να είναι πανεύκολο σε υπολογιστή και κινητό να βρίσκει ο υποψήφιος πελάτης σου το οτιδήποτε. Είτε είναι προϊόν, από τα μενού, οτιδήποτε θέλει να βρει, είτε είναι υπηρεσία, του δίνουμε πλήρη κατεύθυνση εύκολα με τον αντίχειρά του, στο scrolling που λέμε εμείς. Τρίτον, mobile. Πρέπει να είναι responsive σε tablet, σε κινητά, σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή και το πιο βασικό που είπα και πριν, ταχύτατο. Όσο έχουμε ταχύτητες και ευκολία στην πλοήγηση και βρίσκει ο υποψήφιος πελάτης οτιδήποτε θέλει γρήγορα, αποκτάς το πλεονέκτημα. Όχι μόνο τον διευκολύνεις, αλλά του δημιουργείς και την ψυχολογική ανάταση, δηλαδή τον κατευθύνεις και του λες, κοίταξε να δεις, έχω μία top class ιστοσελίδα και αυτό που σου πουλάω είναι ένα κορυφαίο προϊόν ή υπηρεσία. Άρα λοιπόν ενδόμηχο υποψήφιος πελάτης σου αρχίζει και σε εμπιστεύεται. Ένα κακό site δεν πουλάει προς πάσα κατεύθυνση σε οποιονδήποτε κλάδο. Τέταρτον, call to action επιλογές. Σε οποιοδήποτε ακόμα και άρθρο είτε service page πρέπει να έχουμε έτοιμα κουμπιά, έτοιμους τρόπους, σχεδιασμένους στρατηγικά για να κάνει ο πελάτης μία κίνηση, μία δράση. Πρέπει να, αυτό είναι από τα πιο στρατηγικά σημεία στο performance που ασχολούμαστε εμείς. Δηλαδή, ναι μεν έχεις αναλυκιστικό design, έχεις φτιάξει μια ιστοσελίδα η οποία είναι σε όλες τις συσκευές responsive, όμως πρέπει να αποκτήσεις και το lead, την παραγγελία. Από εκεί πέρα λοιπόν, όπως δομείται η κάθε σελίδα, πρέπει να είναι όλα εύκολα, αλλά να παροτρύνουμε τον υποψήφιο πελάτη να κάνει μια ενέργεια στο site, το οποίο μπορεί να είναι είτε να γραφεί στο newsletter, είτε να κάνει την παραγγελία του, είτε να επικοινωνήσει μαζί μας για προσφορά. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο κομβικά σημεία όταν κοιτάμε το user experience.